Καλημέρα κύριε Παναγιωτάκη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας. Θέλω ένα γενικό πρώτα σχόλιο για τα όσα έχουν ανακοινωθεί. Δύο παρατηρήσεις. Όπως είχαμε πει ότι το θέμα είναι η ακρίβεια του ρεύματος, η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί. Η καταπολέμηση της είναι μείωση του κόστους παραγωγής και δεύτερον μείωση των επιπτώσεων από το χρηματιστήριο ώστε να μειώνεται η χοντρική τιμή. Για το πρώτο δεν ακούσαμε τίποτα. Το μείωση του κόστους παραγωγής, το μόνο που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι αυξήθηκε το κόστος λόγω της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, τις οποίες απέδωσε στον πόλεμο. Όπως ξέρετε όμως, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου είναι πολύ πριν τον πόλεμο, από τις αρχές ή από τα μέσα του 2021. Δεν μας είπε λοιπόν γιατί, ενώ όλες οι άλλες χώρες το 2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείωσαν τη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα την αύξησε κατά 24%. Mm-hmm. Και την αύξησε κατά 24% εξαιτίας της πολιτικής της απολιγνητοποίησης του ίδιου του Πρωθυπουργού, την οποία εξήγηλε, όπως θυμόσαστε, το Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη. Αν ο λιγνίτης ήταν πολύτιμος μία φορά πριν από τα γεγονότα και πριν από τον πόλεμο, σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο το τοπίο που θα διαμορφωθεί θα είναι χίλιες φορές πιο πολύτιμος. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να τον αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό και πάλι, όπως σας έχω πει, με τη ρήτρα ότι να μην ξεφεύγουμε από τους στόχους για την κλιματική ουδετερότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αγορά και στην διαμόρφωση της χοντρικής τιμής, θα θυμόσαστε σε προηγούμενες εκπομπές μας, σε εκπομπές σας που είχα πει ότι άλλο το κόστος παραγωγής, άλλο η χοντρική τιμή. Σας είχα μάλιστα χρησιμοποιήσει το παράδειγμα μιας εβδομάδας του Ιανουαρίου, όπου το κόστος, η χοντρική τιμή ήταν 268 ευρώ και το κόστος παραγωγής κατά την εκτίμησή μου ήταν γύρω στα 150-155 ευρώ. Αυτό λίγο πολύ είπε ο κύριος Κρέκα σήμερα το πρωί στην συνέντευξή του, ως αναμενόμενο το Μάιο. Είπε θα είναι 240 η τιμή, όπως θα διαμορφώνεται από το χρηματιστήριο, αλλά το κόστος θα είναι γύρω στα 150 ανάλογα με τις μανάδες. Λοιπόν, είπαν ότι αυτό θα αλλάξει. Αυτό περιμένω να δω πώς θα αλλάξει. Το γεγονός ότι είπαν ότι θα το εφαρμόσουν από τον Ιούλιο σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα και ότι πρέπει να διευθετήσουν πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ το κρατάω και το κρατάω σαν θετικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι δεν θα διαμορφώνει τη τιμή στο χρηματιστήριο, αλλά θα γίνεται έλεγχος από κάθε μονάδα πόσο κοστίζει και θα τις δίνουν, φαντάζομαι, ένα εύλογο κέρδος, θα βάζουν ένα πλαφόν στα κέρδη και με βάση αυτό θα διαμορφώνει τη τιμή. Ωστόσο, μένει να διευκρινιστούν πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τα νερά της ΔΕΗ. Δεν κοστίζουν τίποτα. Έχουν σχεδόν μηδέν μεταβλητό κόστος. Πόσο θα αμείβονται? 5 ευρώ δεν είναι δυνατόν. Δεύτερον, τι θα πει η Κομισιόν? Η Κομισιόν, όπως ξέρετε, η Πορτογαλία και η Ισπανία ζήτησαν αυτό που ζητάμε εμείς, που ενδεχομένως θα ζητήσουμε εμείς σήμερα και το πέτυχαν μετά από σκληρή διαπραγμάτευση. Εμείς θα μας το παραχωρήσει η Κομισιόν με βάση αυτά που παραχώρησε στην Ισπανία? Δηλαδή, τότε δεν συντονιστήκαμε με την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά θα υποφεληθούμε από αυτά που πέτυχαν εκείνοι. Μακάρι, μακάρι, εύχομαι. Να μην χρειαστεί διαπραγμάτευση εκ του μηδενός. Διότι άκουσα να λένε ότι τα παραχώρησε αυτά η Κομισιόν στην Ισπανία και στην Πορτογαλία γιατί η Ιβηρική Χερσόνησος είναι νησίδα από μόνη της αποκομμένη. Και η Ελλάδα βέβαια είναι νησίδα. Ένα δεύτερο. Εμείς θα παράγουμε φτηνή παραγωγή με αυτά τα μέτρα, δηλαδή θα έχουμε περιορισμό της χοντρικής τιμής. Τι θα γίνει, αυτή την ενέργεια θα την εξάγουμε? Θα έρχονται οι τρέντερς και θα πούνε «Α, βρίσκουμε καλύτερες τιμές στην κεντρική Ευρώπη και άρα παίρνουμε ενέργεια από την Ελλάδα και την πουλάμε εκεί και θα μας λείπει εμάς ενέργεια». Αυτό πρέπει να διευθετηθεί από την Κομισιόν. Βεβαίως είναι εξαιρετικά δύσκολο, σας πληροφορώ, διότι υπερισχύει πάντοτε η αρχή του ελευθέρου εμπορίου. Δηλαδή θα σου πούνε ότι εφόσον, κύριε, παράγεις φτηνά, θα υποφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και όχι μόνο οι Έλληνες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ζητήματα
τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και άλλα πολλά τα οποία να μην κουράζω τους τηλεθεατές. Σε ό,τι αφορά τώρα στις επιδοτήσεις, στις αποζημιώσεις, πέραν από αυτά, δεν θα πω εγώ αν είναι πολλά ή λίγα, τα ξέρουν οι ίδιοι. Μισό λεπτό κύριε Παναγιωτάκη. Γιατί έχετε πολύχρονη εμπειρία. Κοιτάξτε, αυτά τα 600 έως 600 ευρώ, για να είμαι ακριβώς, ας πούμε ότι τα παίρνει η συντριπτική πλειοψηφία με εισόδημα 45.000 ευρώ, που είναι μια αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου, περιλαμβάνει μεγαλύτερη ομάδα, αναλογούν, λέω εγώ, σε κάθε δικαιούχο 100 ευρώ το μήνα ή 200 ευρώ τη διμηνία. Δεν είναι μικρό το ποσό. Όμως, έχουμε άλλο δεδομένο εδώ. Οι λογαριασμοί, αυτό το χρονικό διάστημα αλλά και πιο πριν, έφταναν μέχρι και να τριπλασιαστούν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Άρα, εξανεμίζεται. Κάνω λάθος? Ναι, και γιατί είναι μέχρι 60%. Πολύ λιγότερα από αυτά που πλήρωσαν. Λιγότερα. Ναι, και γιατί είναι μέχρι 60%. Όταν δέχεσαι. Για τους επαγγελματίες, τι να σας πω. Μάλιστα. Και όταν δέχεσαι ότι αυτά είναι από υπερκέρδη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, επιστρέφω το 60%. Να υπολογιστούν στο 100% να επιστρέφουν. Έτσι δεν θα ήταν το σωστό, αφού δέχεσαι ότι οι άλλοι τα οικονόμησαν με αυτή τη ρήτρα? Ναι, αλλά για να δούμε πόσο θα βγάλουν ότι τα οικονόμησαν. Αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Είναι θεμητό και σωστό να εξαγγέλεις φορολόγηση των υπερκερδών στο 90% χωρίς να γνωρίζεις ποια είναι αυτά και να περιμένεις ένα πόρισμα στο οποίο η ΡΑΕ θα στηριχτεί στην εκτίμηση των ορκωτών λογιστών της κάθε επιχείρησης και ήδη οι επιχειρήσεις διαραίουν ότι είναι κάτω από 1,5 δις τα υπερκέρδη τους? Εδώ μιλάνε ότι τα υπερκέρδη θα είναι της τάξης των μεταξύ 300 και 500 εκατομμύρια. Έτσι λέγεται. Μάλιστα. Έτσι κυκλοφορεί, δεν ξέρω. Ναι, το ίδιο έχουμε ακούσει και εμείς, γι' αυτό σας ρωτώ. Κοιτάξτε να σας πω, εδώ θα έπρεπε από την αρχή η ΡΑΕ να έχει ένα μηχανισμό να ελέγχει το κόστος και να το ελέγχει επί της ουσίας. Γιατί είναι και το άλλο που θέλω να σας πω στην αγορά που είπαμε προηγουμένως, αυτό το θετικό που είπαμε. Ωραία, υποβάλλω εγώ που παράγω από φυσικό αέριο προσφορά και λέω εμένα μου κοστίζει το φυσικό αέριο 100, λέω τη λέξη. Αυτές τις προσφορές τις κάνω με βάση το χρηματιστήριο, να το πω έτσι χοντρά, το χρηματιστήριο του... το χρηματιστήριο του της Ολλανδίας, έτσι. Οι συμβάσεις όμως προμήθειάς μου για το φυσικό αέριο είναι το χρηματιστήριο της Ολλανδίας ή είναι άλλες συμβάσεις τις οποίες έχω υπογράψει εγώ και έχω καταφέρει να είναι φτηνότερες? Αυτό το έχει ζητήσει από την πληροφορία Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών κατ' επανάληψη και μάλιστα έχει αποκαλύψει ότι οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου είναι σαφώς χαμηλότερες από αυτά που αναφέρονται στο TTF, το λεγόμενο της Ολλανδίας. Άρα είναι πολύ φτηνότερο από αυτό που ισχυρίζονται οι παραγωγοί ότι τους κοστίζει. Αυτά θα τα ψάξουνε, σε ποιο βαθμό? Και από εδώ και πέρα θα τα ψάχνουνε, θα τα ελέγχουνε? Αυτά είναι τα ζητήματα. Λέει ο φίλος μου Φώτης, καλημέρα, λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Παναγιωτάκη, μην τον εκκλείσετε, την άποψή του για το αν είναι παράνομο ή όχι να έχεις μια χρέωση στο λογαριασμό σου που ούτε αυτός που την τιμολογεί δεν μπορεί να σου την εξηγήσει πώς προέκυψε. Έχουμε πει σε αυτό το θέμα και σε άλλες ευκαιρίες ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Προσέξτε, η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, αλλά διατίθεται δυστυχώς ή ευτυχώς ανεμπόρευμα. Δυστυχώς λέω εγώ. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα ιδιόμορφο εμπόρευμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αγοράζουμε ενέργεια και καταναλώνουμε. Οι δυο μας, εσείς και εγώ, ο σταθμός σας αγοράζει αυτή τη στιγμή ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή δεν είναι ένα προϊόν όπως είναι, ξέρω εγώ, τα ρούχα ή τα παπούτσια που ελέγχω, πάω στο ένα μαγαζί, πάω στο άλλο μαγαζί, λέω δεν αγοράζω σήμερα, θα αγοράσω αύριο, τον άλλο μήνα κλπ. Ανά πάσα στιγμή είναι ένα ιδιόμορφο προϊόν που καθιστά τον πελάτη ευάλωτο και πολύ αδύνατο έναντι του παραγωγού και του εμπόρου. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση και δεν υπάρχει θέμα ότι εκ των όνου άνευ είναι ότι πρέπει να ξέρεις τι χρεώνει ο άλλος.
Μάλιστα. Λέει ο φίλος μου Κούλης, καλημέρα από Θεσσαλονίκη στον κύριο Παναγιωτάκη. Ανέφερε επανειλημμένα και σήμερα ότι η ΔΕΗ με το ποσοστό που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο μπορεί να εφαρμόσει και να διαμορφώσει κοινωνική πολιτική. Αυτό ακριβώς το ποσοστό όμως δεν ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και αν είναι έτσι, γιατί οι δανειστές μας να εφαρμόσουν κοινωνική πολιτική? Έγινε πουθενά αλλού κάτι τέτοιο? Δεν ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, ανήκει στο λεγόμενο υπερταμείο. Το οποίο υπερταμείο, δηλαδή. Το οποίο υπερταμείο δεν είναι για να πουλάει για το χρέος. Είναι υποτίθεται για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Είναι ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, που υπάρχει ένα αντίστοιχο υπερταμείο που διαχειρίζεται, εποπτεύει, ελέγχει όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και να ασκείται και πολιτική. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας, το ξέρετε ότι είναι ο μεγάλος πόνος αυτός, για την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί είπαμε για όλα τα άλλα. Η δήλωση ήταν προσεκτική, αλλά θολή για μένα. Τι πάει να πει έμεση κατάργησή της με την επιβολή πλαφών? Εννοεί μείωση. Ναι, κοιτάξτε, κακά τα ψέματα. Ναι. Δεν μπορεί να υποχρεώσεις κάποιον, ναι, που πουλάει, ναι, να πουλάει για μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον κάτω του κόστους. Έτσι. Άρα με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μετακυλεί το κόστος αγοράς, τη χοντρική τιμή, στον πελάτη. Με κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Να μοιραστούν τη χασούρα, να μοιραστούν τη διαφορά. Αυτό εξαρτάται από την εμπορική πολιτική. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιωτάκη. Τι πάει να πει δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις? Αυτός όμως, κατά ομολογία κυβερνητικών στελεχών, υποχρέωσε το κράτος και αυτό μέσω αυτού τη ΡΑΕ να πει στη ΔΕΗ: μπες και εσύ στη ρήτρα αναπροσαρμογής από τον Ιούλιο. Οι άλλοι προμηθευτές παύλα πάρουν. Έτσι είπαν οι κυβερνητικοί. Δεν το είπα εγώ. Όχι. Ο κύριος Παπαδημητρίου αυτό είπε. Το ξέρω τι είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Ναι. Και ξέρω πώς το είπε. Γιατί ήμουνα σε αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα, γι' αυτό σας ρωτώ. Αν θέλετε, μετά από δική μου παρέμβαση το είπα αυτό, γιατί προφανώς για να αποσύσει, να βγάλει τις ευθύνες από την διοίκηση της ΔΕΗ για αυτά που για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, είπε ότι την υποχρέωσε η ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα τέτοια. Θα μπορούσε να έλεγε κανείς ότι την υποχρέωσε η κυβέρνηση μετά από παρεμβάσεις των ιδιωτών. Αλλά δεν νομίζω ότι η σημερινή διοίκηση της ΔΕΗ θα είχε κανένα πρόβλημα ή κανένα δισταγμό να την εφαρμόσει, οπότε θα χρειαζόταν πίεση. Άρα εγώ όμως καταλαβαίνω ότι από αυτή τη ρήτρα δεν έχει κανείς λόγο, αφού πάει απευθείας στον καταναλωτή, να ζητάει είτε από αυτούς την κατάργηση, την αναστολή ή τη μείωσή της. Αφού είναι ακόμα λεφτά για αυτούς. Κάνω λάθος? Θα μειωθεί, όχι. Θα μειωθεί στο βαθμό που θα μειωθεί η χοντρική τιμή. Και αυτή είναι η έμεση κατάργηση που εννοούσε ο κύριος Κρέκ. Μάλιστα. Και αυτή τη διαφορά θα την πληρώσει ποιος σε αυτούς? Ο πελάτης προφανώς. Ο πελάτης. Εάν το κράτος πει ότι δεν θα την πληρώσει ο πελάτης, θα την πληρώσει το κράτος, δηλαδή πάλι εμείς? Ποιος θα την πληρώσει? Μάλιστα. Και τώρα θα σας κάνω μια πονηρή ερώτηση. Μήπως οι πόροι για όλα αυτά βγαίνουν από το γεγονός ότι ενώ έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου, όχι πάντως την ίδια σε αντιστοίχηση με την αύξηση στις βενζίνες, σε αντλίες καυσίμων, μήπως τα λεφτά βγαίνουν από εκεί? Και από εκεί βγαίνουν τα λεφτά. Και από εκεί βγαίνουν. Διότι αφού διατηρείται το ποσοστό του ΦΠΑ το ίδιο, ναι, προσέξτε, και αυξάνεται η τιμή, άρα αυξάνεται τα έσοδα από το ΦΠΑ. Μάλιστα. Το λέω γιατί βλέπω μία άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Που δεν αντιστοιχεί όμως στην αύξηση που βάζουμε καθημερινά, αλλάζει. Άρα και από εκεί. Εν κατακλείδη, κύριε Παναγιωτάκη, κατά τη γνώμη σας, το κλειδί εδώ είναι ποιο? Το κλειδί, σας είπα από την αρχή, είναι η μείωση του κόστους παραγωγής όσο μπορούμε περισσότερο, με αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας. Δεύτερο, η αναστολή της λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας. Έμεσα αυτό υπενήχθηκε ο κύριος Κρέκα σήμερα, αυτό που είπε, γιατί δεν γίνονται αυτά που είπε χωρίς αναστολή. Μα δεν το είπε όμως. Τι είπα να πει υπενήχθηκε? Δεν το είπε. Ναι, αλλά όταν λέει ότι δεν θα ισχύει η τιμή που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο, αλλά θα ισχύουν κάποιες άλλες τιμές, αυτές δηλαδή που αφορούν στο κόστος, συνδέονται με το κόστος,
είναι ένα λογικό κέρδος. Ουσιαστικά αυτό είπε. Ναι, στο είπε, αλλά πώς γίνεται αυτό, σας ρωτάω, και εσείς μου λέτε ότι αν δεν καταργήσει το χρηματιστήριο δεν γίνεται. Αυτό αλλά μου λέτε. Μπορεί να αναστείλει στη λειτουργία του. Και μάλιστα είπε σε ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου, είπε ότι αυτό θα ισχύσει για ένα χρόνο περίπου, μετά θα ομαλοποιηθούν οι τιμές, οπότε δεν θα πειράζει που θα λειτουργεί το χρηματιστήριο για δεν θα πώς το είπατε, θα ομαλοποιηθούν αυτό είπε ο κύριος Κρέκας. Ναι, εσείς εκτιμάτε ότι θα ομαλοποιηθούν οι τιμές ένα χρόνο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Όχι. Και σας είπα και πάλι ότι οι τιμές, ειδικά του φυσικού αερίου, οι οποίες είχαν πάρει την ανηφόρα για τους γνωστούς λόγους, μεγάλη ζήτηση και μικρότερη προσφορά σε όλο τον κόσμο, τώρα το τοπίο γίνεται ακόμα χειρότερο μετά τον πόλεμο. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε, η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών είναι το κλειδί. Το κλειδί. Όχι για να πάμε σε πολύ φτηνές, αλλά σίγουρα σε πολύ καλύτερες καταστάσεις από τις σημερινές. Σαφές αυτό που λέτε. Κύριε Παναγιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι για αυτή την πρώτη αποτύπωση. Εγώ σας ευχαριστώ.